Απαγορεύτηκε τυπικά με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομία Αθηνών, αλλά ουσιαστικά με εντολή τη κυβέρνηση, η διαδήλωση την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στην πλατεία Συντάγματο χιλιάδων πολιτών που διοργάνωναν τα μέλη του κινήματο στην τακτική Εθνοσυνέλευση Άμεση Δημοκρατία. Απαγορεύτηκε επίση και η πραγματοποίηση προσυγκέντρωση την ίδια ημέρα από μέλη τη Κοινότητα Εφεδρών Ειδικών Δυνάμεων. Όπω διευκρινίζει η Ελλάδα, σε συγκεκριμένη απαγόρευση επιβάλλεται αφενό επειδή οι οργανωτέ δεν γνωστοποίησαν στην κατατόπου αστυνομική αρχή την πρόθεσή του να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει και αφετέρου γιατί από τη διεξαγωγή του εγκυμονείται σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Η κοινότητα εφέδρων ειδικών δυνάμεων είναι από τι βασικέ αντιστασιακέ οργανώσει πολιτών από την εποχή των μνημονίων με έντονη πολιτική δράση. Έχουν επανειλημμένα στοχοποιηθεί και από τις κυβερνήσεις των μνημονίων και από τον μνημονιακό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό. Βασική του στόχευση είναι η ανατροπή των πολιτικών υποτέλεια τους δανειστές και ενάδειξη πραγματικά δημοκρατικής κυβέρνησης. Τα μέλη της είναι έφεδροι των ειδικών δυνάμεων που έγιναν εχθροί των κυβερνήσεων και του φιλικυβερνητικού τύπου. Ο λόγος γιατί το 2013 είχαν πει πως η κοινότητα επιθυμεί να κινητοποιήσει τον ελληνικό λαό εναντίον των εχθρών του. Οι εχθροί του ελληνικού λαού είναι οι εκφραστές της πολιτικής οποιασδήποτε μορφής που άγισε εθνική μειοδοσία, φανάτωση του μέλλοντος των Ελλήνων με οικονομικό και κατ' επέκταση φυσικό τρόπο.